Η Ουκρανία βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες σε πόλεμο, αφού στις 5 τα ξημερώματα ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα εισβάλλει στην χώρα. Η επίθεση ήταν γενικευμένη. Οι Ρώσοι εισέβαλαν από 4 σημεία και μια από τις περιοχές που δέχθηκε το ισχυρότερο χτύπημα ήταν το Χάρκοβο. Η Ρωσία είναι στον δρόμο του κακού, επιτέθηκε στην Ουκρανία και εξαρτάται από τον ρωσικό λαό να κρίνει την στάση των κυβερνώντων και θα πρέπει να επιλέξει ποιο δρόμο θέλει να ακολουθήσει. Όλοι στη Ρωσία, όσοι δεν έχουν χάσει τη συνέστηση της τιμής, μπορούν να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον πόλεμο που κήρυξαν οι κυβερνήτες τους κατά της Ουκρανίας. Και απευθύνω έκκληση και στους πολίτες της Ουκρανίας, τους ρωσόφωνους, τους οποίους γνωρίζω. Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατ' ουσίαν μίλησε για επιστράτευση, ζήτησε όποιος βετεράνος να πάει στις παλιές του μονάδες, όποιος μπορεί να κρατήσει όπλο να πάει σε στρατιωτική μονάδα, ζήτησε αίμα για τους πληγωμένους των Ουκρανικών στρατευμάτων και παρακάλεσε όλες τις επιχειρήσεις να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να υποστηρίξουν την πολεμική προσπάθεια, διαβεβαίνοντας ότι οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες του κόσμου. Άμεση ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρουσιάσουμε στους Ευρωπαίους ηγέτες προς έγκριση ένα πακέτο μαζικών και στοχευμένων κυρώσεων. Με αυτό το πακέτο θα στοχεύσουμε στρατηγικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας, εμποδίζοντας την πρόσβασή τους σε βασικές τεχνολογίες και αγορές. Θα αποδυναμώσουμε την οικονομική βάση της Ρωσίας και την ικανότητά της να εξυγχρονιστεί. Επιπλέον, θα παγώσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σταματήσουμε την πρόσβαση των ρωσικών τραπεζών στην ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά. Όπως και με το πρώτο πακέτο κυρώσεων, είμαστε στενά ευθυγραμμισμένοι με τους εταίρους και τους συμμάχους μας. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, αλλά επίσης, για παράδειγμα, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Αυτές οι κυρώσεις έχουν σχεδιαστεί για να έχουν βαρύ αντίκτυπο στα συμφέροντα του Κρεμλίνου και στην ικανότητά του να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή, έκτακτη σύγκληση του Κισεα πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανέφερε: Η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θέτει με δραματικό τρόπο την παγκόσμια κοινότητα ενώπιον των ευθυνών της. Γιατί στην Ουκρανική κρίση δοκιμάζονται πολλά. Τα όρια του διεθνούς δικαίου, η ισχύς των συνθήκων, αλλά και το ίδιο το δικαίωμα των κρατών να ζουν ελεύθερα. Όπως και απειλούνται πολλά από την γεωπολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη μέχρι τη διεθνή ενεργειακή ισορροπία. Από θέση αρχής, η Ελλάδα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των χωρών. Καταδικάζει συνεπώς ανεπιφύλακτα αναθεωρητικές ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες. Και πολύ περισσότερο, καταδικάζει την ομή βία, από την οποία δυστυχώς πολλοί αθώοι θα χάσουν τη ζωή τους. Γι' αυτό και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας, ώστε η αντίδρασή μας να μην είναι απλά κοινή, αλλά να είναι και αντίστοιχη της πρωτοφανούς ρωσικής προκλητικότητας. Και βέβαια, κρατάμε πάντα στραμμένο το βλέμμα μας στους ομογενείς μας, ειδικά στην περιοχή της Μαριούπολης. Η κυβέρνηση προσαρμόζει τις πολιτικές της στα νέα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται. Σε εθνικό επίπεδο έχει ήδη εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και επεξεργαζόμαστε σενάρια που θα αφορούν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση των διακυμάνσεων των τιμών της ενέργειας.